τρίτο πρόγραμμα βοήθειας προς την Ελλάδα. Η Γαλλία λοιπόν χαίρεται διότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ξαναβρει το δρόμο προς την ανάπτυξη, την προοπτική και με βάση αυτό να μπορέσει να ενισχύσει και να δώσει την ικανότητα στον πληθυσμό της και ιδιαίτερα στην νεολαία της να έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε θέσεις εργασίας. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα ήταν το αποτέλεσμα μιας μεγάλης διαδρομής. Θυμάστε ότι από τον Ιανουάριο και μετά ξεκίνησαν οι συζητήσεις με την νέα ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να υπάρξει συνδρομή προς την Ελλάδα για την ανάκαμψή της. Όμως υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα χάθηκε. Παρά το γεγονός ότι η Γαλλία από την αρχή είχε δηλώσει την προσήλωσή της, τη διαθεσιμότητά της και την θέλησή της να υπάρξει, όπως είχαμε πει και από την πρώτη εβδομάδα των συναντήσεών μας, να αναλάβει μάλλον τον ρόλο ενός συνδέσμου ανάμεσα στην Ελλάδα και τους εταίρους. Πάντα λοιπόν είχαμε από την αρχή θέση μία αρχή από την οποία δεν παναχωρήσαμε ποτέ. Να υπάρξει δηλαδή ένας διπλός σεβασμός σε ό,τι αφορά πρώτον το σεβασμό προς την δημοκρατία και την εναλλαγή αυτή στην πολιτική εξουσία. Εναλλαγή, αν θέλετε. Εμείς δηλαδή ως Ευρωπαίοι δεν πρέπει και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τίποτα δεν άλλαξε στην Ελλάδα, να προσποιούμαστε σαν να μην έγινε τίποτα το διαφορετικό. Αυτή λοιπόν η αλλαγή στην πολιτική εξουσία ήταν πραγματικά μαζική. Έτσι λοιπόν η Γαλλία από την αρχή ήταν σαφής ότι δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στις ίδιες βάσεις όπως και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το δεύτερο σημείο όσον αφορά τον σεβασμό έχει να κάνει με την ελληνική πλευρά, δηλαδή σεβασμός από πλευράς Ελλάδας των ευρωπαϊκών κανόνων, καθότι η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Eurogroup και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και βεβαίως και η Ελλάδα είναι και αποτελεστικά μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και βεβαίως τα ζητήματα πλειοψηφίας που να γίνονται σεβαστά. Έτσι λοιπόν δείξαμε αυτό το δίπολο των αρχών, σεβασμός και αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι αναγκαία, το αποδείξαμε αυτό προκειμένου η Ελλάδα να μπορέσει να ξαναμπεί στον δρόμο της ανάπτυξης και της οικονομικής δραστηριότητας και να βγει από αυτό το τούνελ. Αυτή όμως η αλληλεγγύη δεν μπορεί να υλοποιηθεί παρά μόνο ως αντίστοιξη και δείγματος σεβασμού και υλοποίησης από την ελληνική πλευρά αυτών των μέτρων. Είπα λοιπόν στην αρχή ότι ήδη χάθηκε πολύτιμος χρόνος από την αρχή. Τώρα όμως μέσα σε λίγες εβδομάδες η ελληνική κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η ελληνική Βουλή ανέλαβε τις ευθύνες της. Τα κόμματα στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για αυτά τα οποία έχουν τώρα την εξουσία, είτε αυτά τα οποία βρίσκονται στην αντιπολίτευση σήμερα, ανέλαβαν τις ευθύνες τους προτείνοντας και προχωρώντας προς την θετική ψηφοφορία σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές των μέτρων αυτών από την ελληνική κυβέρνηση. Άρα λοιπόν αναλήφθηκε η ευθύνη από την ελληνική κυβέρνηση, άρα λοιπόν θα έπρεπε και σήμερα να δοθεί αυτή η αλληλεγγύη προς την Ελλάδα με αυτό το πακέτο βοήθειας των 86 δισεκατομμυρίων που απαρτίζουν αυτό το νέο πρόγραμμα στήριξης και βοήθειας προς την Ελλάδα. Όπως έχω ξαναπεί, η Γαλλία από την αρχή επέδειξε έναν ενεργό ρόλο ακόμα και όταν ήταν οι πλέον δύσκολες στιγμές, ακόμα και όταν υπήρχε ένα αίσθημα έλλειψης κατανόησης από τις δύο πλευρές.
ακόμα και όταν καταφέραμε στις 13 Ιουλίου να υπάρξει αυτή η δύσκολη συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο. Ήταν όμως η βάση για να υπάρξει σήμερα αυτή η συμφωνία. Η Γαλλία ήταν πάντα παρούσα. Δεν ετέθη ποτέ εναντίον άλλων κρατών μελών, απλά σε αντίθεση με άλλα κράτη-μέλη εξέφρασε κάποιες φορές μια διαφορετική άποψη. Πάντα όμως ήταν υπέρ του διαλόγου με το σύνολο των άλλων κυβερνήσεων. Αν λοιπόν σήμερα καταφέραμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, την έγκριση δηλαδή αυτής της νέας συμφωνίας, αυτό συνέβη χάρη στην καλή δουλειά και στην καλή συνεννόηση ανάμεσα στην Γαλλία και στην Γερμανία. Διότι πραγματικά αυτή η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα στην καγκελάριο και στον πρόεδρο, ανάμεσα στον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας και εμένα, κατέστη δυνατό να υπερνικηθούν οι όποιες δυσκολίες. Βεβαίως θα μπορούσα να μπω και σε λεπτομέρειες αν θέλετε και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, όμως ήδη η προηγούμενη συνέντευξη τύπου η οποία εδόθη μπήκε σε λεπτομέρειες για το νέο αυτό πρόγραμμα και στο ύψος του προγράμματος αυτού. Θα ήθελα όμως να θίξω τον κατεπήγοντα χαρακτήρα του προγράμματος αυτού. Πραγματικά η ελληνική κυβέρνηση έχει δείξει ότι έχει ξεκινήσει να εργάζεται ξανά και πραγματικά ήταν μεγάλη ανάγκη να υπάρξει ενίσχυση και προς τον τραπεζικό τομέα μετά και τον έλεγχο της επιβολής κεφαλαίου. Ήταν πραγματικά κατεπήγον το να υπάρξει δυνατότητα ενίσχυσης σε επίπεδο ρευστότητας. Αυτός λοιπόν ο κατεπήγον χαρακτήρας σε επίπεδο αναγκών θα μπορέσει να ικανοποιηθεί ευθύς αμέσως τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα αυτό έχει και την έγκριση την επόμενη Τετάρτη του Συμβουλίου των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών και αφού βεβαίως ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες στις υπόλοιπες χώρες, μετά και από την δέσμευση και την προσήλωση της ελληνικής κυβέρνησης. Άρα λοιπόν πραγματικά ήταν κατεπήγουσα ανάγκη να υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση. Αυτή λοιπόν η κατεπήγουσα ανάγκη ικανοποιείται σήμερα και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία και στο πλαίσιο της των μικρών επιπέδων ανάπτυξης τα οποία παρατηρήθηκαν τότε το τρίμηνο να μπορέσει να ξαναμπεί σε μια τροχιά ανάπτυξης και επιστροφής στην εμπιστοσύνη. Το ερώτημα έχει να κάνει με τους επιπρόσθετους όρους που ενδεχομένως τέθηκαν προς την Ελλάδα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και συγκεκριμένες δεσμεύσεις οι οποίες συζητήθηκαν. Απάντηση στο δεύτερο ερώτημά σας, το οποίο είναι και πιο εύκολο, γιατί βλέπετε ότι όλοι ουσιαστικά επανερχόμεθα γύρω από τα ίδια ζητήματα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει το ίδιο χρονοδιάγραμμα με εμάς. Υπάρχει ένα ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά τη σχέση του με την Ελλάδα και αυτό τρέχει μέχρι τον Μάρτιο της επόμενης χρονιάς. Άρα δεν μιλάμε για το ίδιο χρονοδιάγραμμα. Και βεβαίως, σύμφωνα με το καταστατικό του, το κύριο μέλημα έχει να κάνει με την βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Είναι λοιπόν πολύ λογικό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της βιωσιμότητας του χρέους. Δεύτερον, εμείς δεχτήκαμε, και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, ήδη από το 2012 το είχαμε πει, και επαναλαμβάνεται στο ανακοινωθέν σήμερα. Είχαμε πει λοιπόν ότι είναι αναγκαίο τον επόμενο Οκτώβριο να εξετάσουμε το ζήτημα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και πώς θα γίνει αυτό, ενδεχομένως στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης, ενός επαναχαρακτηρισμού, προκειμένου να υπάρξει βιωσιμότητα. Αυτό λοιπόν ήταν
Κάτι το οποίο έχει συζητηθεί ανάμεσα στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Κομισιόν, Eurogroup, ESM. Ναι, λοιπόν, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ελληνικό χρέος, ούτως ώστε να καταστεί βιώσιμο, προκειμένου η Ελλάδα πραγματικά να πάρει μια ανάσα, να έχει πρόσβαση στο οξυγόνο, αν θέλετε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το εξετάσουμε σε τεχνικό επίπεδο, χωρίς όμως να μειώσουμε την ονομαστική αξία του χρέους. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα για το λεγόμενο reprofiling, τον αναδιάρθρωση, τον επαναχαρακτηρισμό του χρέους αυτού, προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το οποίο ονομάζουμε haircut, ονομαστική απομείωση. Έγινε λοιπόν αυτή η συμφωνία ανάμεσα στους εταίρους και στην Ελλάδα, η οποία είχε την έγκριση του Eurogroup. Συζητήθηκαν διάφορες πτυχές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ταμείο αυτό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδας, και αυτό θα πρέπει να γίνει στις βέλτιστες δυνατές συνθήκες και προϋποθέσεις, να υπάρξουν ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν είτε στην αποπληρωμή του χρέους είτε στην υποστήριξη των επενδύσεων στην Ελλάδα. Δηλαδή, σύμφωνα με μοντέλα πολύ συγκρίσιμα που υλοποιούνται και σε άλλες χώρες. Η Γαλλία λοιπόν έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την επεξεργασία αυτού του μηχανισμού. Το έχουμε κάνει αυτό και σε τεχνικό επίπεδο τις τελευταίες εβδομάδες και τις τελευταίες... Μετά την ομιλία του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών, βλέπουμε και τον